Λόγω του μαθήματος που μου έκανε ο κύριος Γεωργιάδης σε σχέση με τις ιατρικές του γνώσεις, με βάση και την επαγγελματική του εμπειρία, θα σας πω το εξής, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς ξεκινήσατε το gatekeeping από τους ανασφάλιστους αυτής της χώρας. Γιατί ξεχνάτε ότι διώξατε 2.500 ανθρώπους σε ένα βράδυ? Ποιος διέλυσε την πρωτοβάθμια υγεία? Ποιος διέλυσε την πρωτοβάθμια υγεία? Τώρα, α, μη σηκώρευε. Οι βουλευτές πήραν με τα μεσονυχτία στο λόγο. Τουλάχιστον με τα μεσονυχτία δικαιούνται να μιλήσουν. Την πρωτοβάθμια υγεία. Είστε αυτός που κατακρεούργησε ό,τι πρωτοβάθμια δομή υπήρχε για να σπρώξετε κόσμο στα ιδιωτικά κέντρα. Ωραία. Αυτό κάνατε. Μην επαναλαμβάνετε την ομιλία σας, κύριε Υπουργέ. Μην επαναλαμβάνετε την ομιλία σας. Γιατί εδώ πετά κουβέντες στο αέρα, ας πούμε, και νομίζει ότι τρώμε σανό. Λοιπόν, δεύτερον, και αυτό θα σας συνοδεύει, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό το κλείσιμο των ιατρίων του ΙΚΑ και του ΕΟΠΗ θα σας συνοδεύει. Και δεν το σώζατε ότι βάλατε gatekeeping, και δεν βάλατε μόνο gatekeeping με το παραπεμπτικό, βάλατε και υπογραφή αποδοχής χρέους. Αυτός που πήγαινε στο νοσοκομείο, όχι δεν υπάρχει, όχι δεν υπάρχει, θα σας καταθέσουμε. Εντάξει. Πάρα πολλά παραστατικά τα οποία πήγανε, στη φαντασία σας μπορεί να μην υπάρχει, στην πραγματικότητα των ασθενών οι οποίοι πήγαιναν και υπέγραφαν την αποδοχή χρέους και τους πήγαινε το μπιλιετάκι στην εφορία, υπάρχει και καλό υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, σκουπίστε τον υδρότα. Άλλο ένα πράγμα ήθελα να πω για τη Σαντορίνη. Για τη Σαντορίνη, αφήστε τώρα τέτοια. Τα πράγματα είναι απλά. Ήταν έτοιμα από το 2011, ναι ή όχι? Για δεν τα ανοίξατε. Γιατί κάνατε παζάρι να το δώσετε. Γιατί κάνατε παζάρι να το δώσετε σε ιδιωτικά συμφέροντα. Εμείς το ανοίγουμε. Και το ανοίγουμε γρήγορα με την ΑΕΜΗ. Με την ΑΕΜΗ. Η οποία είναι μονομετοχική ΑΕ του δημοσίου. Βάλτε μια τελεία σας παρακαλώ. Τα περιγράφουμε πολύ αναλυτικά. Με την ΑΕΜΗ θα τα ανοίξουμε μέχρι την άνοιξη για να λειτουργήσει αυτή η σεζόν με αυτόν τον τρόπο. Και οι δύο κατηγορίες γιατρών που θα είναι μέσα, αυτοί που θα αποσπαστούν από άλλα νοσοκομεία ή που θα πάνε από το κέντρο υγείας, θα μεταφερθούν εκεί ή που θα προσλάβει η ΑΕΜΗ, θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης δημόσιοι λειτουργοί. Και μη στενοχωράστε καθόλου. Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Δώσαμε φέτος, θα δώσουμε και του χρόνου και τα αντίχρονου και τον άλλο χρόνο. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Σας παρακαλώ. Δεν θα μετατρέψουμε τη διαδικασία σε debate τώρα του κυρίου Πολάκη με τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί εκτός από παραστατικά θα χρειαστούμε και συνταγή εδώ. Που θα είναι μέσα, αυτοί που θα αποσπαστούν από άλλα νοσοκομεία ή που θα πάνε από το κέντρο υγείας, θα μεταφερθούν εκεί ή που θα προσλάβει η ΑΕΜΗ, θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης δημόσιοι λειτουργοί. Και μη στενοχωράστε καθόλου. Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Δώσαμε φέτος, θα δώσουμε και του χρόνου και τα αντίχρονου και τον άλλο χρόνο. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Σας παρακαλώ. Δεν θα μετατρέψουμε τη διαδικασία σε debate τώρα του κυρίου Πολάκη με τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί εκτός από παραστατικά θα χρειαστούμε και συνταγή εδώ. Ανωτερότητα, κύριε Γεωργιάδη, δεν παίρνει τον λόγο. Ελπίζει ο προκάτοχός μας, για να μην πω το όνομά του, ελπίζει ο προκάτοχός μας ότι του χρόνου δεν θα είμαστε εμείς. Ξέρεις τι τα λένε κάτω στην Κρήτη? Ξέρεις τι λένε στην Κρήτη? Άκουσε το λίγο που έχει γριάσει το Πεθυμιώτζι, τα θωρεί και στον Ιρότζι. Εντάξει, λοιπόν. Έχουν δίκιο τώρα, κύριε Γεωργιάδη. Ήρθατε, εξαντλήσατε τα προσωπικά και φεύγετε. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Θα λέμε καλημέρα.